Καλησπερίζουμε από το portal902.gr τον Γιάννη Γαλανόπουλο. Είναι γιατρός, είναι ορθοπαιδικός χειρουργός στο Θριάσιο και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ. Κύριε Γαλανόπουλε, καλό απόγευμα. Καλησπέρα και σε εσάς. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για την πανδημία φυσικά και την κατάσταση του συστήματος υγείας και των νοσοκομείων. Είσαστε κι εσείς ένας από τους μάχημους γιατρούς, από το υγειονομικό προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό που δίνει καθημερινά τη μάχη τους τελευταίους μήνες και σε ένα μεγάλο βέβαια νοσοκομείο της Αθήνας. Να ξεκινήσουμε, θα έλεγαν, θέλατε μπορείτε κι εσείς, από τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την ανακοίνωση του γενικευμένου lockdown στη χώρα, με αφορμή λοιπόν τις αναφορές του στην κατάσταση των νοσοκομείων. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς τι είπε. Είπε ότι με τους ρυθμούς που πάμε, λόγω της αύξησης της πανδημίας, σε λίγες μέρες θα προσέρχονταν στα νοσοκομεία τουλάχιστον 1.000 ασθενείς, εκ των οποίων οι 150 θα χρειάζονταν άμεσα θεραπεία είσοδο στις ΜΕΘ, οι οποίες ΜΕΘ δεν υπάρχουν. Είναι σε κατάσταση που είναι πολύ δύσκολα σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό. Μας είπε ανοιχτά ότι είναι ένα κύμα που θέλουμε να το ανακόψουμε. Ένα σχόλιο. Ναι, κοιτάξτε, το πρώτο σχόλιο είναι ότι από τον Πρωθυπουργό της χώρας δεν περιμένουμε ρεπορτάζ, ούτε στατιστικά στοιχεία. Γιατί ο Πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος για την κυβερνητική πολιτική και είναι εκεί για να παίρνει αποφάσεις. Τώρα, να μας δώσει την πρόβλεψη που κάνουν οι επιστήμονες για το πόσο κόσμο θα έρθει στο νοσοκομείο, πόσο θα χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μέχρι εκεί φτάνει, το ξέρουμε κι εμείς. Mm-hmm. Εκείνο που θα θέλαμε να ακούσουμε και που περίμενα κι εγώ προσωπικά είναι μέτρα, είναι αποφάσεις συγκεκριμένες πάνω στους άξονες που έχει θέσει το κίνημα των υγειονομών όλο αυτό τον καιρό και συγκεκριμένα και η Ομοσπονδία μας. Παρόλο που το Υπουργείο αρνείται να μας δεχθεί εδώ και 7-8 μήνες για μια συνάντηση face to face που λέμε, αλλά εντούτοις εμείς τα έχουμε θέσει με σαφή τρόπο. Και θα θέλαμε να μας πει τι θα κάνει. Δηλαδή, είναι ενδεικτικό ότι αρνείται να σας δει μια μικρή παρεμβολή. Νομίζω ότι έχει δύο σκέλη αυτή η άρνηση. Πρώτον είναι η πίεση που δέχονται, γιατί τα αιτήματα που βάζουμε είναι πραγματικά και το ξέρουν πραγματικά και μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά είναι πολιτική επιλογή να αποφεύγουν να ασχοληθούν με αυτά. Και το δεύτερο πιστεύω είναι ότι επιδιώκουν μέσα από αυτόν τον τρόπο να απαξιώσουν την Ομοσπονδία μας, γιατί πολύ απλά τα αιτήματα που βάζουμε εμείς είναι αιτήματα που στοχεύουν στον πυρήνα αυτής της πολιτικής και δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν είμαστε προνομιακοί συνομιλητές του Υπουργείου και την κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν εμείς. Εγώ θα περίμενα σήμερα, κάνοντας μια αυτοκριτική στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και τέλος πάντων, αφού έχουμε χορτάσει χειροκροτήματα και συγχαρητήρια πρώτο κύμα και αφού και η ίδια η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θέλει να αυτοαναγορεύεται σε, τέλος πάντων, σε καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας για το πρώτο κύμα, να μας πει πρώτον τι πήγε στραβά και είμαστε τώρα στο δεύτερο κύμα και δεύτερον να μας πει για ποιο λόγο όλο αυτό τον καιρό δεν πήραν εκείνα τα μέτρα που έπρεπε να πάρουν. Δηλαδή τι, να προσλάβουν προσωπικό, να αναπτύξουν υποδομές ούτως ώστε να έχουμε κλίνες εντατικής θεραπείας και κλίνες COVID όσες χρειαζόμαστε. Και τρίτον, γιατί αυτή την ώρα που είναι ίσα τη στιγμή, είμαστε στο και πέντε δηλαδή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν επιτάσσουν επιτέλους τον ιδιωτικό τομέα, τις ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ και τις λοιπές υποδομές του ιδιωτικού τομέα υπό ενιαίο κρατικό κεντρικό σχεδιασμό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο λαός μας την πανδημία. Είναι απλές οι ερωτήσεις. Και εύλογα ερωτήματα τα οποία αρνείται όντως εδώ και 8 μήνες η κυβέρνηση να τα απαντήσει. Επικαλέστηκε και την εμπειρία της Ευρώπης, κύριε Γαλανόπουλε, και είναι τουλάχιστον εξοργιστικό για μας που τα ακούμε. Επικαλέστηκε ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου και στην Ευρώπη δεν αντέχουν τα συστήματα υγείας. Ακόμα και η Μέρκελ και η Γερμανία, που έχουν τα περισσότερα κρεβάτια, δεν μπορούν να αντέξουν την πανδημία. Ναι, τα συστήματα υγείας, αν μου επιτρέπετε, δεν αντέχουν. Ναι, είναι γιατί όλα αυτά τα συστήματα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Είναι όλα συστήματα που έχουν ως βασικό στόχο την εμπορευματική λειτουργία και το κέρδος. Μάλιστα. Δηλαδή στη Γερμανία χειρουργούνται και αντιμετωπίζονται περιστατικά που φέρνουν λεφτά στα νοσοκομεία. Οτιδήποτε θεωρείται κόστος με τα κριτήρια τα δικά τους πάει απ' έξω. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, η ανάπτυξη της δυνατότητας του συστήματος να έχει εφεδρεί και να περισσεύουν κρεβάτια με τον καλό καιρό, όταν δεν έχει πανδημία,
είναι κάτι το οποίο είναι, να το πω έτσι, μαξιμαλιστικό. Μα μήπως δεν είμαστε στο 2020, μήπως είμαστε 100 χρόνια πίσω. Όχι. Σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη έχει κάνει άλματα. Μιλάμε για τεράστιες προόδους. Μπορούμε να λέμε σήμερα ότι πιεζόμαστε και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία ή να λέμε ότι η πανδημία είναι πρωτόγνωρο γεγονός. Μα πανδημίες και επιδημίες έχει και στο παρελθόν αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και αντιμετωπίσει και στο μέλλον. Σημασία έχει το σύστημα υγείας, αυτά τα συστήματα της Ευρώπης και το δικό μας. Είναι σε θέση, μπορούν να προσφέρουν, έχουν στόχο να βρουν υπηρεσίες στο λαό ή έχουν στόχο να γράφουν κέρδη στα ταμεία. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, νομίζω. Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται, η πρακτική της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων είναι το δεύτερο σκέλος στην απάντηση που δίνεται. Μας λένε από την αρχή ότι το όριο αντοχής είναι συγκεκριμένο. Είναι συγκεκριμένο. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο 1.200 κρεβάτια ΜΕΘ, τα οποία δεν έχουν φτάσει ακόμα, έτσι δεν είναι? Γίνονται και διάφορες αλχημίες, θα μας πείτε άμα έχετε υπόψη σας. 1.200 κρεβάτια ΜΕΘ, την ώρα που οι ανάγκες προπανδημίας, εσείς το λέτε, είναι 3.500 για τον πληθυσμό της Ελλάδας. Αν ρωτιέται κανείς, είναι τόσο υψηλό? Ναι, για την ακρίβεια δεν το λέμε εμείς. Ναι. Ναι. Ναι, για την ακρίβεια δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ακόμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν είναι ούτε σωματείο, σωστό, ούτε συνδικάτο, ούτε ομοσπονδία, ούτε... Είναι επιστημονικός οργανισμός παγκοσμίου κλίμακας και επεξεργάζεται στοιχεία ακριβώς από όλο τον κόσμο για να δίνει νούμερα. Τα 3.500 λοιπόν κρεβάτια ΜΕΘ και ΜΑΦ είναι εκτίμηση αυτονών, όχι δική μας. Ωραία. Λοιπόν, και αναρωτιέται κανείς, είναι τόσο υψηλό το κόστος για να καλυφθούν αυτά τα κρεβάτια και να γίνουν εν μέσω πανδημίας, τώρα που οι ανάγκες έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο? Να σας πω, το κόστος είναι συγκεκριμένο. Ναι. Το κόστος αφορά πρώτα απ' όλα υποδομές, δηλαδή ανάπτυξη κτηριακών υποδομών, κλίνες νοσηλείας, αναπνευστήρες και ο λοιπός εξοπλισμός, τα υλικά στοιχεία τέλος πάντων, και είναι και το κατάλληλο προσωπικό που είναι απαιτούμενο για να στελεχωθεί μια μονάδα. Ας πούμε, περίπου τα ποσοστά είναι 1 με 2 γιατροί ανακλίνει ΜΕΘ και 4 με 8 νοσηλευτές. Εξαρτάται τώρα από τις ομάδες που μελετάνε και δίνουν τα στοιχεία. Αλλά οπωσδήποτε ένας γιατρός και 4 νοσηλευτές ανακλίνει ΜΕΘ. Αν εμείς θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε 100 κρεβάτια καινούργια, θέλουμε 100 γιατρούς και 400 νοσηλευτές τουλάχιστον, εξειδικευμένους βέβαια, γιατί δεν είναι απλό πράγμα μονάδα εντατικής θεραπείας, και θέλουμε να τους πληρώσουμε. Πώς είναι πια ο μισθός 100 γιατρών ή 400 νοσηλευτών? Δηλαδή εδώ πέρα σπαταλώνται χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό σε τόσες άλλες περιπτώσεις. Τι να πούμε, ας πούμε, για νατοϊκά, για τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ, τα 4 δισεκατομμύρια τα περιβόητα, τι άλλα ποσά να αναφέρουμε, ας πούμε. Να πούμε φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, στο μεγάλο κεφάλαιο κατά καιρούς. Πόσα παραδείγματα μπορεί να βρει κανείς? Πάρα πολλά. Αξίζει τον κόπο σήμερα να μην έχουμε αυτές τις υποδομές? Να μην έχουμε ούτε τις 1.200 που λέει η κυβέρνηση? Ναι. Γιατί και αυτό για στόχο το βάζει. Ναι. Ακόμα δεν τον έχει πιάσει. Δεν τον έχει πιάσει. Μόλις χθες αναφέρθηκαν 1.013 κρεβάτια. Οπότε είναι θέμα πολιτικής βούλησης, καθαρά, και προσανατολισμού του συστήματος και της πολιτικής που επιλέγεται. Έτσι ακριβώς. Σκεφτείτε μόνο ότι είδατε προσφάτως εγγενίασε 50 κρεβάτια στο Σωτηρία, ναι, από μια δωρεά της Βουλής των Ελλήνων. Ναι. Από αυτά τα 50, τα 12 ή τα 13 μπορούν να λειτουργήσουν. Ναι. Και τα περισσότερα από αυτά με δανεικό προσωπικό. Έφερε από τα γύρω-γύρω νοσοκομεία. Σας πληροφορώ, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος και όσοι παρακολουθήσουν το βίντεο να το ξέρουν, ότι τα περισσότερα πράγματα που έχουν από κυβερνητικής πλευράς εν μέσω πανδημίας είναι κυρίως μέσω δωρεών. Ναι. Δηλαδή, εξαρτιόμαστε τώρα μέσα σε αυτή τη λέλαπα τι θα δωρήσει κάθε ένας μεγαλοδωρητής και χορηγός για να αναπτύξουμε αντίστοιχες υποδομές. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι αδιέξοδο από μόνο του. Ναι. Καταλήγει σε αδιέξοδο. Την ώρα που ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, ο λαός πληρώνει με 1.000 τρόπους για να έχει ένα σύστημα υγείας και δικαιούται φυσικά σε τέτοιες εποχές να απολαμβάνει και τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Έτσι δεν είναι? Δεν το συζητάμε. Σκεφτείτε μόνο ότι και οι φορολογούμενοι, αλλά και ο κόσμος που, δηλαδή και οι ασφαλισμένοι και αυτοί που σήμερα είναι ανασφάλιστοι για χιλιάδες λόγους, χωρίς να φταίνε αυτοί, έχουν πληρώσει και πληρώνουμε στο παρελθόν με τη δουλειά μας τόσα και τόσα χρήματα για το σύστημα. Και σήμερα φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, θα πρέπει το σύστημα υγείας να ασχοληθεί μονάχα με την πανδημία και να βγάλει έξω από το κάδρο, ας πούμε, όλη την υπόλοιπη νοσηρότητα, λες και πατήθηκε κανένα μαγικό κουμπί
και σταμάτησαν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα να υπάρχουν. Θα αναφερθούμε σε αυτό αργότερα, να ρωτήσω και κάτι ακόμα επάνω σε αυτά που λέμε. Έκανε λόγο για προσλήψεις 6-800 άτομα. Τώρα, πάλι τα κενά προπανδημίας έκανα λόγο για 30.000. Καταλαβαίνει κανείς ότι και αυτό το νούμερο είναι ελάχιστο. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί απαντάνε λες και είναι μαθητές του Δημοτικού και προσπαθούν να ξεφύγουν από το δάσκαλο. Γιατί δεν μας λένε πόσοι γιατροί και πόσοι νοσηλευτές και συνέχεια παρουσιάζουν το άθροισμα. Εγώ θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Κοντοζαμάνης που είναι σε όλη μερώσεις πριν από λίγες εβδομάδες όταν ρωτήθηκε επί ύφεσης, πριν ξεκινήσει το δεύτερο κύμα, πόσους γιατρούς πήραμε, είπε 381 επικουρικούς και μάλιστα έκανε και το ατυχές σχόλιο, τους οποίους δεν τους χρειαστήκαμε εν τέλει. Και τώρα μας λένε ότι πρέπει να γίνει ένα θαύμα για να γλιτώσουμε από το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Δεν λένε ότι όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσέλαβαν, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι νοσηλευτές και ένα πολύ μικρός αριθμός είναι γιατροί, είναι όλοι με συμβάσεις ενός ή δύο ετών και την επόμενη μέρα τι, ποιος ξέρει αν θα υπάρχουν ή όχι. Αποφεύγουν συστηματικά να λένε ότι να αποκρύπτουν αυτό το στοιχείο. Mm-hmm. Άρα εδώ λοιπόν έχουν τεράστια, πολύ μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση σήμερα. Mm-hmm. Αναφέρατε και εσείς πριν. Και βέβαια, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ναι, όπως το είπατε, είναι ακριβώς. Ναι. Από το σύστημα λείπουν 6.500 τουλάχιστον ειδικευμένοι γιατροί και 30.000 λοιπόν προσωπικό, νοσηλευτές και άλλοι. Mm-hmm. Και όλες αυτές οι μικροπροσλήψεις είναι σταγόνα στον ωκεανό ασφαλώς. Πραγματικά, κατανοητό. Αναφέρατε και εσείς πριν, το επικαλέστηκαν στη σημερινή συνέντευξη, ότι βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση υγείας τα τελευταία 100 χρόνια. Είναι ένα δεδομένο που το έχουμε και από τους παγκόσμιους οργανισμούς. Εσείς σας γιατρός μπορείτε ενδεχομένως καλύτερα να το σχολιάσετε. Αυτό που προκύπτει όμως είναι το εξής, ότι δεν είμαστε, αναφέρατε και πριν, έχει περάσει η ανθρωπότητα διάφορες τέτοιες πανδημίες. Η ισπανική γρίπη είναι ένα παράδειγμα που είναι από τα πιο πρόσφατα κτλ. Και θανατηφόρα. Και εύλογα αναρωτιέται κανείς, δεν είμαστε στην εποχή όμως που εμφανίστηκε η ισπανική γρίπη, ούτε 100 χρόνια πριν. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η επιστήμη έχει αναπτυχθεί από τότε μέχρι τώρα και η τεχνογνωσία, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να αντιμετωπιστούν ως ένα βαθμό οι συνέπειες μιας πανδημίας. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, τώρα εμείς είμαι εγώ από το σπίτι μου και εσείς από το στούντιο με ένα πολύ εύκολο τρόπο, ας πούμε, γιατί υπάρχει ανεπτυγμένο το διαδίκτυο. Ναι. Ένας χειρουργός μπορεί να χειρουργεί με τα σύγχρονα ρομποτικά συστήματα χωρίς να ακουμπάει τα χέρια του πάνω στον άρρωστο, μόνο με επαφή με το ρομπότ. Ναι. Σήμερα η επιστήμη δίνει το δικαίωμα και την δυνατότητα στη δική μου την ειδικότητα, στην ορθοπαιδική, για παράδειγμα, να σχεδιάζονται προθέσεις εξατομικευμένες από τρισδιάστατους εκτυπωτές, ανάλογα με το πρόβλημα ακριβώς που έχει ο συγκεκριμένος ασθενής. Yeah. Μιλάμε για μια πρόοδο η οποία είναι πριν από 10 χρόνια, αν έλεγες ότι αυτά τα πράγματα θα συμβούν, μπορεί να σε έλεγαν τρελό. Yeah. Άρα δεν μπορεί να λέει κανείς ότι είναι η πανδημία μια προκατάσταση, ότι τέλος πάντων έχουμε τεράστια δυσκολία να την αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δυσκολία γιατί από πολιτική επιλογή δεν έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια τις αναγκαίες υποδομές. Γιατί εντάξει, εμβόλιο θα βρεθεί όποτε βρεθεί και φάρμακα γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν. Βεβαίως όλα εξαρτώνται από το ποια εταιρεία χρηματοδοτεί ποιο πρωτόκολλο. Σωστά. Έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο άλλο κριτήριο για το πώς θα αναπτυχθεί γνώση στο φάρμακο και στο εμβόλιο. Σωστά. Ό,τι θέλει κάνει η εταιρεία. Για να, αν μου επιτρέπετε, για να είναι σίγουρη η εταιρεία και όλος να κάνει έρευνα, έχει συμφωνήσει και από πριν και μπορεί να έχει προπολίσει χωρίς να έχει βγει ακόμα το εμβόλιο. Σε πόσα κράτη δεν ξέρω. Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί να λέμε σήμερα ότι έχουμε ζήτημα με το να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Μιλάμε ότι, τι να πω τώρα, ναι, η πρόοδος είναι εκπληκτική. Δεν μπορεί να αντιφανταστεί κάποιος που δεν φύγει με την ιατρική επιστήμη πόσο πολύ έχει προοδεύσει η τεχνολογία πάνω στην ιατρική την τελευταία δεκαετία. Είναι ασύλληπτο. Άρα αυτό που μας λένε είναι στα μάτια. Ναι. Θα μπορούσαμε, αν είχαμε άλλο σχεδιασμό και διαφορετική κατεύθυνση, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ, δεν λέω ότι είναι πανεύκολο, αλλά τέλος πάντων με πολύ λιγότερες συνέπειες αυτή την κατάσταση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, να έρθουμε στο θέμα των χειρουργείων. Είχαμε την κυβερνητική απόφαση προημερών για περικοπή των χειρουργείων, των τακτικών.
και τεκτικών mm-hmm. εξωτερικών ιατρίων. Τώρα, τι επιπτώσεις έχει αυτό καταρχήν σε μια μεγάλη μερίδα, όπως είπατε και εσείς, ο κόσμος δεν σταματάει να αρρωσταίνει και να υποφέρει από άλλες ασθένειες πλην του COVID. Τι επιπτώσεις έχει αυτό, πόσο σημαντικό είναι. Και προκύπτει και ένα θέμα με την, να το δούμε αργότερα, με τι κριτήριο τελικά καλείται ο γιατρός να πρέπει να αποκλείσει ένα χειρουργείο ή όχι, σε τι λογική μπαίνει δηλαδή από το σύστημα και την κυβέρνηση, όταν έχει απέναντί του έναν ασθενή που δεν έχει COVID. Να σας πω, νομίζω πια ότι το να μην μπορεί κάποιος να τύχει της ενδεδειγμένης χειρουργικής θεραπείας για το πρόβλημά του, σαν να λέμε ότι κάποιος πάει στο φαρμακείο και δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακα για την πίεση, για την καρδιά, για το ζάχαρο, για οτιδήποτε απλό. Είναι τέτοιας ποιότητας και εμβέλειας το ζήτημα. Δεν είναι κάτι απλό. Ναι. Όταν λέμε ότι μια επέμβαση δεν είναι επίγουσα, ναι. δηλαδή ότι δεν κινδυνεύεις να πεθάνεις αν δεν χειρουργηθείς, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πίσω ένα πρόβλημα πολλές περισσότερες φορές που ταλαιπωρεί έναν άνθρωπο. Ναι. Θα δώσω δύο παραδείγματα τα οποία εντάξει. Όχι μόνο ένα, γιατί υπάρχει και ο περίπτερος. Ασφαλώς. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει μια πολύ βαριά αρθρίτιδα στο γόνατο, στο ισχύο, να μην μπορεί ουσιαστικά να περπατήσει, να μην μπορεί να πάει για δουλειά, να μην μπορεί να κάνει την καθημερινότητά του, να εξυπηρετήσει τις βασικές ανάγκες. Μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει πέτρες στη χολή, που είναι τόσο απλό και συνηθισμένο που λέμε να βγάλει τη χολή του, και αυτός επειδή δεν μπορεί να χειρουργηθεί, να κάνει χολοκυστήτιδες και κάθε φορά που τρώει μια μπουκιά να μην μπορεί να πάρει ανάσα από τον πόνο, να κάνει παγκρεατίτιδες και να του στοιχήσει κάποια στιγμή ίσως και τη ζωή του. Δεν μιλάμε για πράγματα απλά. Μιλάμε για πραγματικές παθήσεις που πρέπει να μπαίνουν. Οφείλουμε εμείς, σαν επιστήμονες, να δίνουμε λύση. Και σήμερα βρισκόμαστε στην εξής μεγάλη αντίφαση, να έχουμε στη χώρα μας έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, να δουλεύουν στα νοσοκομεία χειρουργοί ενός αρκετά υψηλού επίπεδου και να μην μπορούν ταυτόχρονα την ίδια στιγμή να προσφέρουν στους ασθενείς. Και έχουμε ασθενείς οι οποίοι, αν δεν έχουν λεφτά στην τσέπη τους να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, βρίσκονται ξεκρέμαστοι. Αυτό νομίζω ότι είναι τουλάχιστον τραγικό σήμερα, για τους λόγους που εξηγήσαμε και πριν, με δεδομένη την πρόοδο που έχει κάνει η επιστήμη και η τεχνολογία αυτά τα χρόνια. Να. Η λογική διαλογής ασθενών μας είπανε βέβαια ότι είναι κάτι που εφαρμόζεται κατά διαστήματα στο σύστημα υγείας, λόγω ακριβώς των ελλείψεων που υπάρχουν. Ναι, να σας πω κάτι από αυτού. Είναι άλλο πράγμα τα κριτήρια διασωλήνωσης, οι ενδείξεις μάλλον διασωλήνωσης, που είναι αυστηρά επιστημονικά, είναι διαφορετικό πράγμα να επιλέξουμε ποιος ασθενής από αυτούς που πρέπει να διασωληνωθούν θα πάει τελικά στη μονάδα, γιατί δεν έχουμε τόσα κρεβάτια μονάδας όσα είναι οι ασθενείς οι διασωληνωμένοι. Πρώτο σκέλος αφορά επιστημονικά κριτήρια. Το δεύτερο σκέλος είναι τελείως οικονομοτεχνικό, να πω έτσι, και επί της ουσίας απάνθρωπο και άδικο, γιατί δεν μπορεί ο γιατρός να μπαίνει στη μέση και να διαλέγει ποιος ασθενής θα πάρει θεραπεία ουσιαστικά και ποιος δεν θα πάρει, την ίδια στιγμή που έχουμε όλες τις δυνατότητες να δώσουμε πραγματικά σαν κοινωνία σήμερα, με τον πλούτο που έχει παραχθεί και την πρόοδο που έχουμε κάνει, αυτό που χρειάζεται. Είναι δηλαδή ένα δίλημα που προσπαρουσιάσουν με μια επιστημονικοφάνεια, αλλά επί της ουσίας στερείται κάθε πραγματικής έννοιας επιστήμης. Είναι αμιγώς οικονομικό ζήτημα, είναι αμιγώς ζήτημα υποδομών, που και αυτές οι υποδομές πίσω τους κρύβουν την έλλειψη χρηματοδότησης και την έλλειψη πολιτικής επιλογής. Ναι, και τελικά γι' αυτό είναι τόσο απάνθρωπο και κοινικό. Αναφερθήκατε πριν, κύριε Γαλανόπουλε, και στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα, αίτημα των υγειονομικών και όχι μόνο, κάτι που επίσης αρνείται, επίμονα τουλάχιστον θα έλεγα, με τη σιωπή της, δεν το έχει αρνηθεί ανοιχτά, αλλά με τη σιωπή της η κυβέρνηση τόσους μήνες. Πώς το σχολιάζετε? Δεν είναι μόνο ότι δεν επιλέγει να επιτάξει τις δημόσιες δομές, τις ιδιωτικές δομές, συγγνώμη, που αφορούν κυρίως τις μονάδες δυτικής θεραπείας, είναι ότι στη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, μέσω πράξης νομοθετικού περιεχομένου, θεσμοθέτησε και το διπλασιασμό του ενοικίου που πληρώνει το κράτος απέναντι στον ιδιώτη όταν παίρνει μία μεθ για να νοσηλευτεί ένας ασθενής από δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή, εδώ έχουμε το εξής παράδοξο, ότι είμαστε σε πανδημία, σε πόλεμο, σε έκτακτη κατάσταση και κάποιοι οι οποίοι έχουν επενδύσει ιδιώτες στον χώρο της υγείας είναι πεντακάθαροι,
δεν υπάρχει κορονοϊό εκεί, δεν επιτρέπεται να μπει κορονοϊό εκεί και είναι έτοιμοι να ξεζουμίσουν όποιον από τους πολίτες έχει χρήματα στην τσέπη του και πάσχει από κάτι άλλο εκτός από κορονοϊό, διότι ο κορονοϊός πηγαίνει μόνο, αλλά αποκλειστικά ο κορονοϊός, στα δημόσια νοσοκομεία πια. Ναι. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, ναι. Γιατί αυτή την ώρα μπορεί να είναι μια πολύτιμη τονωτική ένεση στο σύστημα που τόσο και οι ίδιοι παραδέχονται ότι πιέζεται, η επίταξη αυτών των δομών. Και να ξεκαθαρίσω, όταν λέμε επίταξη, δεν εννοούμε ενίκιο. Όταν λέμε επίταξη, εννοούμε δήμευση, δέσμευση των υποδομών και ενδεχομένως και του προσωπικού, του ιατρικού και νοσηλευτικού, το οποίο ασφαλώς θα πρέπει να πληρώνεται από το κράτος εφόσον εργάζεται. Αλλά σε ό,τι αφορά τις υποδομές, δεν χρωστάει σε όλους αυτούς τους μεγάλους επιχειρηματίες που λιμένονται την ιδιωτική υγεία. Αυτοί έχουν βγάλει εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύρια ευρώ όλα αυτά τα χρόνια από το υστέρημα του λαού και από το εκεί παίρνουν. Λοιπόν, άρα, αν οι ανάγκες είναι τόσο επιτακτικές, οφείλει να το κάνει, έπρεπε να το κάνει. Αλλά έστω και τώρα, στο και πέντε, πρέπει να προχωρήσει σε αυτό η κίνηση. Μάλιστα. Και καταλήγοντας, κύριε Γαλανόπουλε, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, τι πρέπει να γίνει? Έχει μία σημασία, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, ότι στο πρώτο κύμα, στις κινητοποιήσεις που έκαναν οι υγειονομικοί, βρέθηκε στο πλευρό τους ο κόσμος. Ανταποκρίθηκε, τους στήριξε ο λαός και οι εργαζόμενοι και βρέθηκαν δίπλα τους. Αυτό είναι αλήθεια και μπορώ να σας πω ότι και από την άμεση επαφή που έχουμε με τον κόσμο, με τον λαό, στα νοσοκομεία που έρχεται, που προστρέχει και στις υπόλοιπες δομές, πραγματικά υπάρχει στήριξη και εμψύχωση, γιατί νομίζω ότι και ο περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει ότι αφενός μεν δεν είμαστε υπεράνθρωποι, δεν είμαστε ήρωες και όταν οι υποδομές και τα μέσα είναι λιγοστά και πεπερασμένα και εμείς κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι η ώρα, όχι μόνο οι υγειονομικοί, αλλά συνολικά ο λαός, οι εργαζόμενοι δηλαδή, οι συνταξιούχοι, η νεολαία, όλος ο κόσμος που, να το πω έτσι, ζει από τη δουλειά του και από το μεροκάματό του, να βγει στον δρόμο και να διεκδικήσει πραγματικά ένα σύστημα υγείας το οποίο να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Και οι περιστάσεις δεν είναι ο ρεαλισμός της υποταγής, ούτε ο ρεαλισμός του εφικτού που θέλουν να μας πείσουν η κυβέρνηση και η σημερινή και οι προηγούμενες. Το ρεαλιστικό πραγματικά και το εφικτό είναι αυτό που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Ξέρετε, οι ανάγκες δεν είναι μονάχα ένα νοσοκομείο. Ναι. Ανάγκη έχεις για πρωτοβάθμιο σύστημα, για Σωστά. πρόληψη, για νοσοκομεία, για εξειδικευμένα κέντρα, για δομές αποκατάστασης. Σωστά. Αν πάρουμε πραγματικά να μετρήσουμε τις ανάγκες, σας δίνω το λόγο μου ότι και όλους τους ειδικευμένους γιατρούς που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, είτε δραστηριοποιούνται ιδιωτικά, είτε αυτούς που περιμένουν να διοριστούν στο δημόσιο, αν προσλάβει το σύστημα, και πάλι μπορεί να μην φτάνουν. Ενώ συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια καλλιεργείται η αντίληψη ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υπερπληθώρα γιατρών. Δεν ισχύει αυτό. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Είναι μια χώρα που μπορεί να έχει γιατρούς, αλλά τα 3/4 είναι γιατροί επιπληρωμή. Και δεν μπορούμε να τους μετράμε όλους στο άθροισμα. Γιατί δεν έχει όλος ο κόσμος να δώσει 50, 100, 150 ευρώ επίσκεψη. Εμείς πρέπει να δούμε ποιος κόσμος έχει πρόσβαση και πού. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τέτοιες δομές, επαρκείς και σύγχρονες, που να μπορούν να ανταπεξέλθουν με σημαντικές εφεδρίες και σε μια περίοδο τέτοια όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, σε μια πανδημία, θα πρέπει να γίνει ένα ισχυρό μαζικό κίνημα που θα αφορά όχι μόνο τους υγειονομικούς, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που είπαμε και πριν, που πραγματικά να βάλει πρώτο θέμα στην ατζέντα αυτή τη διεκδίκηση. Και νομίζω ότι πρέπει, είναι πια η ίστατη ώρα για να γίνει ευρέως αντιληπτό αυτό το ζήτημα και να προχωρήσουμε πιο δυναμικά. Μάλιστα. Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.